Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Πενθήκη προς την απώλεια του εκκλησιαστικού της ηγέτη. Απεβίωσε τα ξημερώματα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μετά από σκληρή μάχη 4 χρόνων με τον καρκίνο. Σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα από την Πέμπτη Ίσορος, το Σάββατο η κηδεία. Στην εξώδια ακολουθία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Συγκλονισμός από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τεράστιο έργο που αφήνει πίσω του, σημειώνει ο Πρόεδρος. Συγκίνηση και στην γενέτειρα του Τάλα, στην επαρχία Πάφου. Μετά την κηδεία αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Πώς θα γίνει η εκλογή και οι ισορροπίες μεταξύ των διεκδικητών. Συνάντηση Κασουλιδιδένδια στη σκιά των εντυνόμενων τουρκικών προκλήσεων. Διαμηνύουν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση παραλογισμού. Χωρίς αποτέλεσμα η πρώτη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την ΆΤΑ. Χρονοδιάγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα έδωσε ο Κούσος. Σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα η κίτρινη προειδοποίηση για την Εύα. Καταιγίδες, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε στις 8 και 10.